Καθοριστική για τα μέτρα που θα ισχύουν από την 1η Μαρτίου είναι η ερχόμενη εβδομάδα. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Επιδημιολόγων μεταβαίνουν την Τετάρτη στο Προεδρικό, όπου αρχικά θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθως θα ενημερώσουν και τους αρχηγούς των κομμάτων για την εξέλιξη της πανδημίας στην Κύπρο. Η επιδημιολογική εικόνα αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που να μας λέει ότι ναι, μπορούν να γίνουν κάποιες χαλαρώσεις. Επιτάπητος θα τεθούν όλες οι πιθανές χαλαρώσεις. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τους χώρους εστίασης, μετά και την δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι αναμένεται να ανοίξουν στο πρώτο 15ήμερο Μαρτίου. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία λόγω της περίοδου του καρναβαλιού, με τους επιδημιολόγους να συστήνουν σταδιακή επαναλειτουργία κάτω από πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και χωρίς μουσική. Αλλά όσον αφορά γιορτές για το καρναβάλι κτλ., πρέπει να το ξεχάσουμε αυτόν, διότι καρναβάλι δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά θα μπορούσε οι χώροι εστίασης να ανοίξουν καθαρά για εστίαση, τίποτα άλλο. Μετά και την επαναλειτουργία της εστίασης αναμένεται να διαφοροποιηθεί και η ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι περιορισμοί στις διακινήσεις με την αποστολή SMS φαίνεται να παραμένουν. Σειρά στις χαλαρώσεις παίρνουν και τα σχολεία, με τον καθηγητή Πέτρο Καραγιάννη να τάσεται υπέρ της σταδιακής επιστροφής των μαθητών. Την τελική απόφαση θα λάβει το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή των μαθητών της πρώτης και δευτέρας λυκείου, ενώ οι μαθητές των γυμνασίων αναμένεται να επιστρέψουν περί τα μέσα Μαρτίου. Ο κύριος Καραγιάννης τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με τα μέτρα και πιστής εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλων προκειμένου να αποφύγουμε ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας. Αλλά θεωρώ με τους ρυθμούς της εμβολιαστικής κάλυψης με τις οποίες προχωρεί το Υπουργείο Υγείας, θεωρώ ότι ίσως θα είμαστε σε θέση να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Οι τελικές αποφάσεις για τις χαλαρώσεις των μέτρων θα ληφθούν από την κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ξεπέρασαν τις 56.000.